φορτώσαμε, φεύγουμε. Σχετικά θα πάμε σιγά σιγά, γιατί και ο δρόμος εδώ είναι πολύ στενός. Υπάρχουν και μηχανήματα γεωργικά, ποδηλάτες. Άρεσε η κάμερα μπροστά εδώ και την έβαλα στο κεφάλι μου που σας άρεσε. Αλλά πείτε μου αν σας άρεσε εσάς μπροστά, το επόμενο να το κάνω έτσι. Εδώ είναι το Θούριο. Επειδή έχω βάλει ευρυγωνίο, μπορεί να φαίνεται μεγάλος ο δρόμος, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ στενά. Πάμε από το περιφερειακό Αταλάντες, βγαίνουμε στο Λιβαδιάς, Θήβας. Παιδιά, σταμάτησα άρον-άρον, γιατί έσκασα για κατούριμα. Είναι κάποια ενημερωτικά βίντεο για αυτούς που οδηγάνε μόνο γιοταχή και μηχανάκια, ώστε να κάνω κάτι κι εγώ για να μειωθούν τα ατυχήματα. Έστω ένας να το δει αυτό το βίντεο και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να μου έρθει εμένα από δεξιά ή να με περάσει και να σταματήσει μπροστά μου κόκαλο. Γιατί αν μου μπεις εμένα τώρα μπροστά με το φορτίο που έχω, δεν θα σταματήσω. Θέλω πολύ μεγάλη απόσταση. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να γίνεται αυτό το σχόλιο. Δεν είμαι δάσκαλος, το ξαναλέω. Κάνω αυτό που μου αρέσει. Τραβάω δύο δρομολόγια, 5-10. Αυτό. Και ούτε έχω κάποιο στόχο, ξέρω εγώ, να φτάσει στο κανάλι κάπου.
ευχαριστώ όλους που με ακολουθείτε και που βλέπετε τα βίντεο μου, δεν το συζητάω, αλλά αυτό δεν θέλω να με αποκαλείτε δάσκαλο, δεν είμαι δάσκαλος, κάνω αυτό που μου αρέσει και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς, αν και μου το δείχνετε που είδα τις προβολές που έχουν τα βίντεο. Αρέσει, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού, δεν το κάνει άλλο στην Ελλάδα και χαίρομαι γιατί μπορούμε και εμείς να κάνουμε και μακάρι να βγουν και άλλα παιδιά να κάνουν και άλλοι. Όσο και στο μέλλον θα κάνω βίντεο και με άλλα αυτοκίνητα. Τώρα σκοπεύω να κάνουμε ένα 500άρι. Είναι να κάτσει τώρα η ευκαιρία να το κάνω, γιατί λόγω της δουλειάς τώρα με την καραντίνα και αυτά έχουμε λίγο παραπάνω δουλειά και μου φαίνεται περίεργο το να έχουμε παραπάνω δουλειά, αλλά είναι καλό αυτό προς Θεού. Μακάρι να έχει όλος ο κόσμος δουλειά. Περί καραντίνας και τέτοια κορονοϊού και βλακίες δεν θα πω κάτι, γιατί η άποψή μου είναι πολύ σκληρή κατά τα δικά μου δεδομένα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα πάμε να απολαύσουμε το δρόμο. Κλατς είναι το retarder. Αυτοί οι δρόμοι δεν είναι για ταχύτητες. Σε κάποια σημεία που ξέρω ότι είναι καλός ο δρόμος, πάω όσο είναι το όριο, 80. Αγροτική δρόμη είναι, λογικό είναι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Με το που βρέξει εδώ μαλακώνουν τα χώματα, δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή δουλειά ώστε να είναι εντάξει ο δρόμος, να μην έχει τα μαράκια αυτά, γι' αυτό και τραντάζεται το αυτοκίνητο συνέχεια. Τώρα
στην κάμερα δεν φαίνεται, αλλά αν είχα την κάμερα μπροστά δεν θα βλέπατε τίποτα από το τρίξιμο που κάνει. Για τα φρένα μπήκα από κάτω και είδα ότι έχει σπάσει ο ένας αισθητήρας που λέει πόσο ακόμα έχουν τα τακάκια, ακριβώς δεν ξέρω πως λέγεται. Τέλος πάντων μπήκα και είδα ότι έχει σπάσει αυτό και είναι έτσι από τότε που το καβάλισα το αυτοκίνητο αυτό. Τώρα κάποια στιγμή πρέπει να πάω να το φτιάξω, γιατί ακόμα περιμένω το λευγέ εδώ που είναι του retarder, τις ταχύτητες κλπ. Αλλά αυτά έχει κιόλας. Έχει το high, έχει το drive, νεκρά, όπισθεν, αυτόματο και χειροκίνητο, το οποίο είναι με το κλαπέ εδώ, τραβάς πίσω, ανεβάζει, σπρώχνεις μπροστά, κατεβάζει. Αλλά θα το κάνω πιο αναλυτικά το βίντεο, να το δείχνω και στα οργανάκια να φαίνεται όλο. Πάμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Τώρα θα περάσω μέσα από Αλίαρτο. Ρίχνουν άσφαλτο και τα φρεάτια τα αφήνουν κάτω από την άσφαλτο, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να σηκώσουν και το φρεάτιο. Και κάποια είναι πολύ βαθιά και αν πέσεις μέσα πάει το ψαλίδι, άμα είσαι με μηχανάκι πάει η ρόδα, πας και εσύ. Τι λογική είναι αυτή δεν μπορώ να την καταλάβω. Τόσο δύσκολο είναι, δηλαδή ένα κομμάτι στρατζαριστό να βάλεις γύρω γύρω, ένα τελάρο, τελείωσε, είναι έτοιμο. Πολύ ωραίο καφέ έχει εδώ παιδιά.
φίλη μου, SPS, το χωριό μου. Έχει μεγάλη ιστορία. Άμα μπείτε και το ψάξετε, θα το δείτε. Από τις θερμοπύλες. Η 300 του Λεωνίδα με τους 700 SPS δεν είναι όπως είναι στην ταινία. Καλά φύγανε. Μπορείτε να το δείτε. Αυτός μπροστά δεν είναι καλά. Καθόλου καλά. Μιλάω για τέτοια περιστατικά τώρα. Τι θέλει να κάνει δεν έχω καταλάβει. Δεν απαγορεύεται, έχω ρωτήσει. Έχω ένα γνωστό στην Τροχέα. Τον ερώτησα εδώ από την Φίβα. Και μου λέει όχι, δεν απαγορεύεται γιατί είναι βιομηχανική περιοχή. Δεν μπαίνεις μέσα στη Φίβα, είσαι έξω από τη Φίβα. Σε όλο το κομμάτι, δεν μπαίνεις πουθενά μέσα από τη Φίβα. Για παράδειγμα, για να πας για να πας στα γαλβανιστήρια, στο Νικολιδάκι, στον Λύρο να πάνω, γενικά σε αυτά τα εργοστάσια του Καμαρίδης, κατά κάποιο τρόπο μπαίνεις μέσα Θήβα, εδώ από τον Πυρί, στο παλιό Βασιλόπουλο όπως το ξέρουν κάποιοι, περνάς αρκετά μέσα από τη Θήβα. Και εκεί έχει πινακίδες ότι απαγορεύεται, έτσι. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να περάσεις. Λοιπόν, από δεξιά
αν θυμάμαι καλά, εκεί που είχε ένα περίεργο κυκλικό. Εκεί έχει πινακίδα το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πηγών οχημάτων. Και Σκάνια για να βγάλει κανένα ευρώ, γιατί με τα Volvo θα κλάψει. Βάζουμε παπούτσια, εννοείται πως όχι. Τα παπούτσια μένουν εκτός αυτοκινήτου για το λόγο το ότι περνάω σχεδόν όλη μου την μέρα μέσα. Κατά την ημέρα, ναι, αλλά και είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς θα έρθω εγώ να ξαπλώσω εδώ αν μπαίνω με τα παπούτσια? Πώς θα κάτσω στο κάθισμα? Δεν θέλω να είναι όλα άνω κάτω. Αλλά πάντα όταν κάνω βίντεο γίνεται άνω κάτω. Να συμμαζεύω. Να είμαστε ωραία και καλά. Καθρέφτη, κοιτάμε και με το μάτι. Και γενικά όταν οδηγάμε, για τους νέους είναι αυτό περισσότερο, τσεκάρουμε και τη θερμοκρασία συνέχεια, αλλά και τα ρολόγια του αέρα και του τράκτορα και της δαλίκας. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν πάει καλά ή ξαφνικά το ένα πέσει και ανέβει, αυτά τα προσέχουμε, γιατί πολλά γίνονται. Και να υπάρχει ασφάλεια, έτσι, εμείς είμαστε πάνω.
σε γραμμή από το βάρος. Τα λάστιχα γίνεται αυτό. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Como se llama?